Ναι, απλά του ζητήσαμε να μας κάνει κάτι για τη συγκεκριμένη ποικιλία, διότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία από πλευράς ανθεκτικότητας και ήταν και η μοναδική ίσως ποικιλία στην Ιταλία που επιβίωσε από το βακτήριο της ξυλέβας. Έδειξε δηλαδή τρομερά μεγάλες ανθεκτικότητες και γι' αυτό ήταν και η αφορμή ιταλικά Ινστιτούτα και μονάδες παραγωγής προστασιαστικού υλικού να την διασταυρώσουν την ποικιλία αυτή με ισπανικές ποικιλίες για να κερδίσουν ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα. Ήδη το τελευταίο χρόνο υπάρχουν δύο τέτοιες ποικιλίες, η Λετσιάνα και η Κοριάνα, οι οποίες δείχνουν και για πυκνή φύτευση. Η Λετσιάνα είναι μια διασταύρωση της Λετσίνου με την Αποσάνα και η Κοριάνα είναι μια διασταύρωση της Κορονέικης με την Αποσάνα. Ο λόγος ήταν καθαρά για να δουν αν μπορούν να αυξήσουν παραγωγικότητα και πειραματικά, οι δύο ποικιλίες είναι πειραματικές και αναμένονται αποτελέσματα για να δουν πώς θα πάνε. Πρώτο λόγο, λέω στον κύριο Κώστα. Καλημέρα και από μένα. Είμαι συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, αλλά προσπαθώ να είμαι ενεργός γεωπόνος ακόμα. Αποδέχτηκα με χαρά την πρόσκληση του Βλάβου να συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη διαδήλωση και μπορώ να πω ότι δεν έχασα. Άκουσα πολύ χρήσιμα πράγματα και με βεβαιότητα διάστηκα αίτη δασκόμενος. Βέβαια, αυτά που έχω να πω, θα τα πω απλά και σύντομα μέσα σε 25 λεπτά του κόσμου. Αφορούν την εμπειρία μου από την πολύχρονη καριέρα της ποικιλίας Λετσίνου και την ευκαιρία να σας πω και δύο προτάσεις, νομίζω, ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η Λετσίνο, λοιπόν, είναι ιταλικής προέλευσης ποικιλία. Καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή νεολάβου και η καλλιέργεια της εντοπίζεται στην κεντρική και νότιο-δυτική κυρίως Ιταλία, περιοχές Ρούμπρια, Τοσκάνη, Λάτσο κλπ. Εγώ την καλλιεργώ στον Πολύανθρο, στην περιοχή Πολύανθρο, εδώ και 15 περίπου χρόνια και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχει δείξει μια πολύ καλή προσαρμοστικότητα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον της περιοχής και με δύο λόγια μέχρι τώρα δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και το λέω αυτό σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες που καλλιεργώ. Εμφανίζεται ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες, το κυκλοφόνιο, το βεστιτσίλιο, τα καρκινώματα. Και σίγουρα με τις τελευταίες μετέντες είναι αθλητική και στη ξυλέλα. Σαν επικονιάζει διαρρέχω την φραντόιο, η απροστάσεις φύτευση είναι 6x6 σε σχήμα κυπέλλου και βραχίωνες 40-50 μοίρες. Επίσης ξέχασα να το σημειώσω, το θυμίστηκα από την εισήγησή σας, δεν καλλιεργώ και διατηρώ και εγώ ελεγχόμενο χλωροτάπτα. Έχει πολύ καλή παραγωγικότητα κάθε χρόνο, δεν έχω παράπονο. Έχει πρώιμη άνθηση και ορίμαση από τα μέσα μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Ο καρπός της, όπως φαίνεται και στο σχήμα, έχει σχήμα ελλειπτικό, είναι ελαφρώς ασύμμετρο, με βάρος 2 με 4 γραμμάρια, στις κορυφές όμως είναι μεγαλύτερο, έχει μεγαλύτερο βάρος, 5 και. Έχει καλά χαρακτηριστικά στην παραγωγή λαδιού και η συνήθεια από εδώ στην περιοχή μας είναι 16-19%, 1 στα 6,5, 1 στα 5,5. Αυτή η σχετικά μικρή παραγωγικότητα, μπορώ να πω, σε λάδι, αντισταθμίζεται από την καλή παραγωγικότητα σε τον άλλο παραγωγής. Τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου της Λετσίνο, ανάλογα με το πότε γίνεται η συλλογή της ελιάς, έχει κάποιες διαφορές. Στην περίπτωση που τη μαζεύουμε πράσινη, δηλαδή στη φάση του μεταχρωματισμού, όταν ο καρπός από κίτρινο-πράσινος γίνεται πρασινοειώδης, είναι η λεγόμενη φάση της βιομηχανικής ορίμασης, τότε παράγεται μια εξαιρετική ποιότητα έξτρα παρθένο λεόδο, που είναι φρουτώδες, αρωματικό, έχει αρμονική και πικάντικη γεύση και αφήνει μια πικρή, ελαφρώς πικρή επίγευση. Αν το μαζέψουμε αργότερα στην πλήρη ορίμαση, όπως φαίνεται στην επάνω φωτογραφία, το λάδι είναι γλυκό, απαλό και ελαφρώς φρουτώδες. Είναι στη φάση του παρθένου λιολάδου. Σε αυτή τη φάση ο καρπός έχει χαμηλή αντοχή, πέφτει εύκολα, μαζεύεται εύκολα. Γι' αυτό και θεωρείται και ιδανική για τους δονητές.
Έχει μια μέση περιεκτικότητα σε πολυφενόλες και υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ. Συμπαραγματικά λοιπόν, η λετσίνο είναι μια ενδιαφέρουσα ποικιλία υγειάς, εμφανίζει καλή προσαρμοστικότητα, υψηλή παραγωγικότητα και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο ελαιόλαδό της. Αυτά τα είπαμε για να θέλω να τονίσω ότι σίγουρα το θέμα της επιλογής ποικιλίας για ένα καινούργιο ελαιόνα είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Αυτά που είπαμε για την λετσίνο, φαντάζομαι, ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα στις επιλογές σας. Πάμε τώρα στις προτάσεις που σας είπα. Η πρώτη προκύπτει από τον προβληματισμό μου για την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, αυτά που μας είπε ο Λάζαρος για τη Σαουδική Αραβία, ή θα μας αναγκάσουν να ξαναγράψουμε τα βιβλία ή να παραδεχτούμε ότι αυτές οι ποικιλίες έχουν πολύ λαστιχένια προσαρμοστικότητα. Και κυρίως όχι τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο στις υψηλές. Γιατί εδώ ξέρουμε ότι στους 35 βαθμούς θερμοκρασία μπορεί να καούν τα άνθη. Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι ότι για να γίνει διαφοροποίηση των οφθαλμών στα καρποφόρα δέντρα και πρέπει να δεχτούν αυτά την επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών. Στην περίπτωση της ελιάς αυτό, οι 5 με 7 βαθμούς θερμοκρασία, μας λένε οι ερευνητές ότι απαιτούνται 800 με 2.000 ώρες αθρηστικά, ανάλογα με την ποικιλία. Οι ποικιλίες της Νότιας Ελλάδας έχουν λιγότερες ώρες, οι δικές μας της Βόρειας Ελλάδας έχουν περισσότερες ώρες. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, αλλά και αυτά που ζούμε κάθε χρόνο, κάθε μέρα βλέπουμε καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η κλιματική αλλαγή πέρα από την απορρίθμιση του κλίματος, τα συχνά και ακραία καιρικά φαινόμενα, εκείνο που προκαλεί είναι μια σταδιακή αλλά σταθερή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στον πλανήτη, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα κάτω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι κλιματικές ζώνες που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια της ελιάς επεκτείνονται βορειότερα. Το ίδιο σημαίνει και στη Μεσογειακή Λεκάνη. Επεκτείνονται βορειότερα. Η Νότια Ελλάδα κληρονομεί σιγά σιγά το κλίμα της Βόρειας Αφρικής. Εμείς κληρονομούμε το κλίμα της Νότιας Ελλάδος και πάει λέγοντας βορειότερα. Είναι λοιπόν λογικά ορατός ο κίνδυνος για τις ποικιλίες της Βόρειας Ελλάδας που είναι απαιτητικές σε χαμηλές θερμοκρασίες τις αμέσως επόμενες δεκαετίες να μην συμπληρώνονται αυτές οι απαιτούμενες ώρες ψυχικής επίδρασης. Με συνέπεια να έχουμε ακαρπία αλλά πλούσιο φύλλο. Και τέτοια φαινόμενα πριν μερικά χρόνια τα ζήσαμε και εδώ στην περιοχή μας. Αυτό που διάβασα πριν από λίγες μέρες στον Αγρότυπο 19 πρώτου είναι ότι αγρότες ανέφεραν ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας, Νότια Κρήτη, Νότια Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, άνθησαν πρόωρα οι ελιές. Καταλαβαίνετε ότι αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ένα καθυστερημένο κύμα ψύχους μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Και σας αναφέρω εδώ και μια γερμανική παροιμία, ζεστός χειμώνας σημαίνει φτωχός αγρότης. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη το Υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς να αναλάβουν μια ερευνητική πρωτοβουλία ώστε να μπορούν τα αμέσως επόμενα χρόνια να εντοπίσουν και να προτείνουν βέβαια για τις επόμενες δεκαετίες τις κατάλληλες ελληνικές ποικιλίες ελιάς για τη Βόρεια Ελλάδα και ότι τον φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν πρέπει να μαγειρέψουν. Οι ποικιλίες αυτές θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις χαμηλές θερμοκρασίες για να αποφύγουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά των δυνατών, αλλά και να έχουν σχετικά μικρές απαιτήσεις ψήφους. Σε αυτή την προσπάθεια, αν αναλυθεί, μπορούν να βοηθηθούν από τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις ελαιοκαλλιεργητών που ήδη καλλιεργούν και στην περιοχή μας με δική τους πρωτοβουλία και ρίσκο. Ποικιλίες της Νότιας Ελλάδας, όπως είναι η Καλαμό, η Κορονέγη, η Αθηνολιά, η Μεγάλη. Και μπορώ να πω από την προσωπική εμπειρία ότι υπάρχουν στο Πολιέντο Κορονέγγες ηλικία 40-50 ετών, της φύτεψε η γυναίκα μου όταν πήγαινε στο δημοτικό,
είναι ακόμα και στο δημοτικό σχολείο, αγέρογες και καρποφορούν κάθε χρόνο. Δεν τις ραντίζει κανένας, δεν τις προλαβαίνει κανένας, μένουν εκεί. Αυτό είναι νομίζω χρήσιμο στοιχείο για κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα και στη δεύτερη πρόταση. Αυτή προέκυψε σε μένα λόγω του ελληνοελληνικού πολέμου που έχουμε στις τιμές του ελαιολάδου, στη διάθεση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το κύριο. Πάντως μπορεί να μοιάζει με κάποιον, αλλά δεν πρόκειται να βάλει υποψηφιότητα από μια που πλησιάζουν και οι εκλογές. Θα σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία με αυτό. Δεν έχει έτσι. Δεν έχει έτσι. Πριν μερικά χρόνια, σε μια στάση του μετρό της Νέας Υόρκης, κατέβηκε αυτός ο κύριος που μας έδειξα, απλά κειμένος, έβγαλε από τη θήκη του βιολιού του το βιολί και άρχισε να παίζει και έπαιζε, λέει, επί 45 λεπτά. Κανένας σχεδόν δεν πρόσεξε ποιος ήταν αυτός ο μουσικός. Ούτε και έδωσε και ιδιαίτερη σημασία στους ήχους του βιολιού του. Αυτός ο κύριος ονομάζεται Τζόσουα Μπέλ, είναι ένας από τους πιο διάσημους βιολιστές. Έπαιζε στη στάση αυτή με ένα βιολί Στραντιβάριος αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, κατασκευασμένο, όπως λέει, από τον ίδιο τον Στραντιβάριο, 1713. Δύο μέρες νωρίτερα από αυτό το συμβάν, έπαιξε σε ένα κατάμιστο θέατρο της Βοστόνης. Το Σύμφωνικό, με εισιτήρια από 100 έως 1000 δολάρια οι καλές θέσεις. Αυτός, από ό,τι λένε, αμείβεται με 1000 δολάρια το λεπτό. Όλα αυτά που σας ανέφερα ήταν ένα πείραμα που οργανώθηκε από την εφημερίδα Washington Post στα πλαίσια μιας κοινωνικής μελέτης για το τι θεωρούμε σημαντικό και σε τι δίνουμε σημασία και προτεραιότητα. Ουσιαστικά έχει ως σκοπό να επισημανθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην πραγματική αξία που έχουν πρόσωπα και σε αυτή που έχουν προϊόντα με ετικέτα. Ο Τζόσουα Μπέλ στο μετρό εκτέθηκε σαν ένα άριστο προϊόν, χωρίς όμως ετικέτα. Και όπως είδαμε, πέρασε απαρατήρητος. Γι' αυτό, γιατί σχεδόν όλοι μας δίνουμε σημασία κυρίως σε ό,τι έχει ετικέτα. Και εμείς εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε στα χέρια μας ένα ευλογημένο δέντρο που παράγει υγρό χρυσάφι, το οποίο όμως προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς ετικέτα. Η διάθεσή του σε μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να γίνεται χύμα, 70-80% το εξαγόμενο είναι χύμα, και όσον αφορά το εσωτερικό, διακινείται σε 15 κυρίως τελικέδες μεταφοράς, και από χέρι σε χέρι μεταξύ συγγενών και φίλων. Όπως βλέπετε το κάτω σχέδιο, κυκλοφορεί και σε σορτάκι Versace. Αυτό έχει ετικέτα. Κάνει 1500 ευρώ. Γιατί έχει ετικέτα. Το λεπτό. Ο τελικές κάνει 4,5. Τόσο δεν το χρεώνετε και εσείς. Λοιπόν, αυτό παραδέχεται και στην παλιά παιδιά που έγινε αυτή η ατσέτα να φοράει. Λοιπόν, και εδώ αρχίζει ο ελληνοελληνικός πόλεμος στο δημό πώλησης, το σας έλεγα. 90 πουλάσει το δοχείο, 85 εγώ, 85 εσύ, 80 εγώ, 80 εσύ, 70. Και έτσι πάμε κατήφω. Αυτό οδηγεί σε μια απαξίωση στο προϊόν και σε μια σταδιακή εγκατάλειψη. Αν αυτός ο όρος σταδιακή εγκατάλειψη σας προβληματίζει ή δημιουργεί απορία, σας παραπέμπω να δείτε την απογραφή γεωργίας 2009-2020. Σε επίπεδο χώρα θα δείτε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων πάνω από 25%. Στην περιοχή μας αυτά τα νούμερα, και τα νούμερα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα, στην κτηνοτροφία, αγελαδοτροφία, πρόβατοτροφία, 35-40%. Εδώ στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νούμερα αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα. Προσεγγίζουν το 35% και στην κτηνοτροφία φτάνουν το 40%. Τώρα δεν ξέρω αν τα επόμενα χρόνια τις αγελάδες και τα πρόβατα θα τα βλέπουμε σε κάποιο οικολογικό πάρκο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι νούμερα για τα οποία δεν πρέπει κανένας από τους υπεύθυνους να κλείνει τα μάτια.
Έρχεται λοιπόν εδώ σε αυτά η πρόταση, κατά ταπεινή μου γνώμη, που λέει ότι απαιτείται, χρειαζόμαστε να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης του ελαιολάδου. Υπάρχει το σαν μια προσπάθεια για να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για τη δημιουργία αυτού του φορέα, που βασικούς στόχους θα έχει την εμφιάλωση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό υπό μια ενιαία ονομασία γεωγραφικής ένωσης. Όλοι ξέρουμε ότι ο ανταγωνισμός έχει φτάσει στα ύψη και ότι οι μοναχικές πορείες είναι καμένο χαρτί. Ξέρουμε ότι δεν μας διακρίνει και πολύ ανεπτυγμένη κουλτούρα συνεργασίας. Ξέρω ότι εδώ που τα λέω αυτά στην περιοχή μας είναι μια περιοχή που χρόνια τώρα δεν έχει συνεταιρισμούς και δεν βλέπω και να συγκινούνται και πολύ. Και που έχει. Ορίστε. Και που έχει. Τώρα, να μην ανοίξουμε άλλη ιστορία για το πού έχει και πώς και πού έχει. Επιμένω λοιπόν να τα λέω, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τον καναπέ μας, μαδώντας μια μαργαρίτα για το αν και πότε κάποιοι άλλοι θα λύσουν τα προβλήματά μας. Απαιτούνται πρωτοβουλίες. Και λογικά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί τα ελληνικά ζώα να βραβεύονται παγκοσμίως κάθε χρόνο και εμείς να επιμένουμε στο 15χρονο την ΕΚΕ. Έτσι, έδειξε χθες ο Σταύρος. Σταύρος Παπαδίδης. Για συσκευασμένα λάδια της Ιταλίας. Σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε και πολλά πράγματα. Το επάνω δεξιά είναι ελαιόλαδο με πρόσημο φύλλο χρυσού. 1050 δολάρια πάει το μπουκαλάκι αυτό. Υπάρχουν και άλλες συσκευασίες, έργα τέχνης θα τα λέγαμε. Υπάρχουν και οι απλές. Εγώ θα έλεγα τη γνώμη μου ότι δεν μας χρειάζονται πολλές ετικέτες. Χρειαζόμαστε ισχυρές ετικέτες. Δεν μπορώ για το φορέα αυτό να προσδιορίσω την νομική του μορφή. Αν θα είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, κινησέπη, κάτι άλλο. Προέχει να πιστούν οι ενδιαφερόμενοι για την αναγκαιότητα δημιουργίας του φορέα και μετά θα ληφθεί η σχετική απόφαση με τη βοήθεια βέβαια νομικών συμβούλων και οικονομικών. Αν οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί πιστεύουν πραγματικά ότι η ισχύ βρίσκεται στην ένωση δυνάμεων, τότε υπάρχουν ελπίδες για θετική εξέλιξη. Αν όμως πιστεύουν στο μοναχό σου χώρο και όσο δεν πίδα, τότε ελπίδες λιγοστεύουν. Ο ενιαίος φορέας μπορεί με τη βοήθεια αρμόδιων και ειδικών να αποτελέσει μια προστατευτική ομπρέλα, να ανοίξει καινούριους δρόμους, να διορθώσει λάθη και πιστέψτε με γίνονται πολλά. Μια μικρή παρένθεση. Φέτος, πέρσι, για πρώτη φορά είδα σε ελαιοτριβείο μια πρόχειρα γραμμένη πινακιδούλα που έγραφε «Δεν δεχόμαστε ελιές που μεταφέρονται σε σακιά λιπάζοντας». Λάθη. Μπορεί λοιπόν να συμπληρώσει κενά, να εισάγει καινοτομίε, όπως είπε τώρα, να βοηθήσει σε αυτό το τομέα, να το κάνει ευρύτερο και έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσει να βγάλει το ελαιόλαδο της περιφέρειάς μας από την αφάνεια και να το τοποθετεί στη θέση που του αξίζει. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι, δεν είναι αν μπορεί να γίνει αυτός ο φορέας, αλλά αν θέλουμε. Είναι δεδομένο ότι στην περιφέρειά μας και στην περιοχή μας όσοι εγκατέλειψαν την καπνοκαλλιέργεια έχουν φυτευτεί χιλιάδες ελαιόλαδα τα τελευταία χρόνια με έναν τρόπο όμως άναρχο, χωρίς σχέδιο και με άγνωστη προοπτική. Κατά ένα μέρος για οικογενειακή κατανάλωση και κατά το μεγαλύτερο για διακίνηση σε 15 άκρους τενεκέδες μεταξύ συγκυρών και φίλων. Αρκετές από τις νέες ελαιοφυτείες έχουν ήδη μπει στην παραγωγή και πολλές θα μπουν στα επόμενα χρόνια. Η παραγωγή ελαιολάδου θα αυξηθεί σημαντικά, ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί σημαντικά, ο ελληνικός πόλεμος επίσης θα αυξηθεί, θα ενταθεί μάλλον. Σαν πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση της ενιαίας διαχείρισης, προτείνω λοιπόν να γίνει μια εξειδικευμένη έρευνα, μάλιστα πρόσφατα, ο Περιφερειάρχης, αν θυμάμαι καλά, υπέγραψε με το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, μια σύμβαση ύψους 250.000
για τον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω αν έχει την υπόψη. Ναι, τώρα υπεγράφει. Αυτό είναι με το τμήμα γεωπονίας στην Ορεσιάδα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η έρευνα θα καταλήξει σε επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με την ποιότητα του ελαιολάδου της περιφέρειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, για να ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Το βιοδραστικό του περιεχόμενο, την πιθανή μοναδικότητά του, αλλά η έρευνα λύστηκε για τις επιτραπέζιες, ελιές και τα παραγωγικά ελαιοποίησης που μπορούν να αποτελέσουν και τη βάση για ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Αυτή η έρευνα μπορεί η έρευνα να γίνει υπό την αιγίδα της περιφέρειας και να την αναλάβουν πανεπιστημιακά τμήματα του Δημοκρίτιου και ο Έλγο Δήμητρα, το παλιό Ιθιάγη, και μέσα σε 2-3 χρόνια να έχουμε τα ανάλογα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν υπάρχει και η θέληση. Η ελληνική ελαιοκομεία έχει ανάγκη από ένα σοβαρό σχέδιο δράσης με διακυβερνητική συνέχεια και συνέπεια και όχι απλά από μια καλή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ξέρουμε ότι το μοίρασμα χρημάτων διέφυρε και απονέκρωσε ένα σημαντικό μέρος του παραγωγικού μας ιστού και βέβαια σαν εύκολη λύση ικανοποίησε και ικανοποιεί όσους δεν ενδιαφέρονται για την πραγματική παραγωγή και την αγορά. Τα προβλήματα της ελληνικής ελαιοκομείας είναι δικά μας προβλήματα. Είναι αποτέλεσμα των δικών μας καθυστερήσεων και λαθών και για τη διόρθωσή τους χρειάζεται δράση. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι δεν αρκεί να προσπαθούμε για την βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της παραγωγής. Πρέπει αυτό που παράγουμε να το διαθέτουμε με το σωστό τρόπο και τις συμφέρουσες τιμές. Δηλαδή, να έχει ποιότητα, τυποποίηση, ταυτότητα, αλλά και ποσότητα. Ποσότητα γιατί η αγορά θέλει ομαλή τροφοδοσία. Και επειδή το ελαιόλαδο δεν είναι ένα εποχιακό προϊόν, πρέπει να τροφοδοτεί τον οικογενειό συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να έχει και ποσότητα. Τώρα, όσον αφορά για τις τιμές, θέλω να πω ότι φέτος για τους παραγωγούς είναι μια καλή χρονιά. Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από τις τιμές. Όμως, εγώ λέω επιπλέον ότι πρέπει να το δούμε και ψύχρεμα και πολύ προσεκτικά. Γιατί οι αυξημένες τιμές δεν ήρθαν επειδή κάναμε κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Απλώς η μεγάλη αύξηση του κόστου έντρωξε τις τιμές προς τα πάνω, η μειωμένη απόδοση, οι μειωμένες παραγωγές σε κάποιες παραγωγικές χώρες έδωσαν όθηση στις τιμές και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ότι οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ έχουν πετάξει 8,5 ευρώ το λίτρο και όχι έξτρα παθαίνω, κάτι ραφιναρισμένα και τέτοια. Λοιπόν, ο καταναλωτής όταν βλέπει τέτοιες τιμές στρέφεται σε οικονομικότερες κρίσεις. Έτσι λοιπόν, θέλει προσοχή και ψυχραιμία στην αντιμετώπιση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα και για την παρουσία σας εδώ, πολύτιμη. Υπάρχουν ερωτήσεις, μήπως. Ναι. Γεια σας, με λένε Γιώργο. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Θέλω να σας ρωτήσω για 3 πραγματάκια. Καταρχήν, εγώ σκέφτομαι να βάλω αμπελγίνες και πικουάρ μαζί ένα μεγάλο κτήμα, 1.300 τέτρα. Δεν μας είπατε πότε γίνει η συλλογή περίπου, είναι κοντά στις αμπελγίνες, Λετσίνο. Ναι. Δεν είναι με την Κορνέικη Ιανουάριο, είναι 15 Νοεμβρίου. Ναι, τα λάδια ταιριάζουν, μπορώ να βάλω εγώ μέσα στο κτήμα 300 τέτρα από αυτές, ας πούμε, μαζί με τις Αμερικίνες και τις Πεκουάδες. Να σε απαντήσει, κύριε Κώστα, και θα ρωτήσουμε και παρακού που έχει η Αμερική, τι πότε μαζεύει. Ναι, και εγώ έχω Αμερική. Α, και εσύ, με σε διαφορές ουσιαστικά. Δεν έχει ουσιαστικά. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής, βασικό. Κατά τη δική μου γνώμη, κάθε ποικιλία ξεδιπλώνει τα άριστα χαρακτηριστικά της εκεί που φτιάχνει. Όπου μπαίνει αλλού,
Είναι θέμα προσαρμοστικότητας και μικροκλίματος για να αποδώσει τα χαρακτηριστικά, που της αποδίδει η βιβλιογραφία σου. Δηλαδή η Κοροναίκη στην Νότια Ελλάδα δεν έχει άλλη ποιότητα λαδιού, έχει διαφέρει το λάδι που βγάζει η Νότια Ελλάδα σχέση με αυτή που βγάζουμε εμείς εδώ. Έχουν τις διαφορές. Αλλά ουσιαστικές μεγάλες διαφορές σε αρμπεκίνα, σε βετσίνο και σε πικουάρ, εγώ δεν έχω βρει. Εκείνο που μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα είναι ότι οι ελληνικές ποικιλίες είναι πλουσιότερες σε αρώμα. Εντάξει, τώρα άμα πάμε σε μια πυκνή καλλιέργεια, δεν μπορώ να βάλω μάκες εγώ. Όχι. Αναγκαστικά θέλω να πάω σε μια πυκνή καλλιέργεια, πρέπει να διαλέξω κάποιες ποικιλίες από αυτές. Έτσι. Δεν μπορώ να κλαδέψω κύπελο. Θέλω να βάλω το μηχάνημα μέσα γιατί για να είμαι βιώσιμος εγώ, σαν νέος αγρότης, πρέπει να γίνει τη συλλογή με το μηχάνημα. Δεν μπορώ να πάω να κάνω τον καθένα με 5-8 ευρώ, με κάνει το κακό σου, το πω κι αυτό. Σωστό. Το συμφωνώ αυτό πλέον. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία του στόχου που έχετε. Ναι. Και κάτι, ναι. Και κάτι άλλο αυτό που είπατε. Όποια ελιά και τη μαζεύει ο νωρίς, σίγουρα είναι ποιοτικότερο το λάδι, δεν είναι έτσι. Ναι, τα χαρακτηριστικά. Και με τη λετσίνο σημαίνει το ίδιο. Απλώς αυτές οι δύο ποικιλίες, θέλω να τελειώσω. Ευχαριστώ. Αυτές οι δύο καινούριες ποικιλίες που γίνεται ο συνδυασμός, πότε θα πάρουν στην αγορά. Για την ώρα είναι διαθέσιμες μόνο από ιταλικά φυτόρια πιστοποιημένες, μια και είναι κάτι πολύ καινούριο. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι, πότε θα είναι διαθέσιμο. Λετσίνο μπορεί να μπει πυκνή, καλλιέργεια. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, η Λετσιάνα και η Κοριάνα μπορούν να μπουν σε πυκνή φύτευση, απλά ακόμη η έρευνα δεν έχει προχωρήσει σε βάθος χρόνου. Όχι, η Λετσίνο δεν έχει νανισμό. Όχι, η Λετσίνο μόνο όχι. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε. Έχει ισχυρή ανάπτυξη και γρήγορη. Είναι λέμακο φυτό. Είναι λέμακο. Και αν μια χρονιά μήνια κάτι τέτοιο ακλάδευτη, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην συγκομιδή. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια λεπτομέρεια, είδες κάτι για τα γευστικά χαρακτηριστικά, ο Αλέξανδρης, επειδή είναι γευστικός, θα σου δώσει μια... Το τι θες τελικά να παράγεις. Θέλω να οφείλεις να ξέρεις ότι αν βάλεις μεγαλύτερο ποσοστό πικουάρ, ακόμα και αρπική να εκτελοποιήσεις νωρίς ακριβώς για να πάρεις ένα λάδι με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, ένα φρουτόδες έντονο κτλ. Θα πάρεις όμως και ένα πικάντικο ή ένα πικρό. Το θέλεις αυτό για τον τελικό καταναλωτή σου. Αν δεν το αντέχει, ή εσύ δεν ξέρω αν θέλεις να το πάρεις, να το πουλήσεις για πολυφενολικό κτλ. Για φάρμακο που λέμε, δεν είναι σημαντικό αυτό, αλλά. Όχι, όχι. Μην κάνεις τελικά ένα προϊόν που δεν θα μπορείς να το διαθέσεις. Δεν έχω τόση όρεξη να πάω να τρέχω να το πω. Ναι, σου λέω. Ναι. Πρέπει να το βλέπουμε είναι σαν το κρασί. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας βγάλει το ίδιο το μοσκάτο ή το μαυροδί του σουφλίου με το ίδιο με το καμπερνιέ. Είναι διαφορετικά. Σίγουρα. Δεν λέμε να τα σκοτώσουμε, να τα μαζέψουμε το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο υπερόρημα που λέει και τα βγάλουμε στο Δεκέμβριο, τα βάλουμε μετά μια εβδομάδα, θα βγάλουμε ένα προϊόν. Οκ. Αν θες να πλέσουμε σε ένα ποιοτικό προϊόν και τα μαζέψεις νωρίς ή ακόμα και στο τέρμινγκ στην αλλαγή του χρώματος, όπως φτάνει ο κύριος που είναι το ιδανικό, μην πρέπει να βγάλεις την αλλαγή μάρκετης. Τα χαρακτηριστικά θα είναι εντελώς διαφορετικό. Πρόσεξε το και αυτό. Όπως επίσης, άμα δεν πάμε στην πιστοποίηση, όπως κακώς σε ένα σεμινάριο που είναι δικό μου, δεν μπορούμε ρε παιδιά να θέλουμε να τυποποιήσουμε και να πάμε μπροστά με μία πικουάλα τη Ροδόπη. Πώς θα ανταγωνιστούμε τον Ισπανό που την έχει απογειώσει, όπως λέει, στο μέρος της και το 80% της παραγωγής, να πάω να πουλήσω στη Γερμανία πικουάλα από τη Ροδόπη. Δεν ξέρω. Για τη Λάρισα, επειδή εδώ έβαλε υπέρπιτνη. Δηλαδή να βλέπουμε λίγο, όχι ότι είμαι υπέρμαχος της μάκρης, γιατί έχει χίλια δύο προβλήματα. Το ξέρουμε. Αν είχα αυτά τα 12.000 δέντρα Κοροναίκη, θα βάζα παραπάνω χρήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Η μάκρης είναι δύσκολη. Μπαίνει δύσκολα στην τέτοια, αργή, παρνεί αυτοφορή. Τα βλέπουμε το λάζο να είναι στο κυκλοκόνιο, έχει πολλά θέματα. Αλλά να σκεφτείτε λίγο και 10 χρόνια μετά, 15 σε σχέση με το τελικό προϊόν. Εσείς σαν ένα τριβείο το αγοράζετε το λάδι. Με αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όχι, αυτή είναι ακριβώς η κουβέντα του Ισπανικού. Δηλαδή, μπορεί να φέρεις όμως ένα λάδι, όντως να βγει υπερποιοτικό 0-2 με τέλεια χαρακτηριστικά, αφού μου το έφερες μέσα σε πλαστικά τελάρα γρήγορα σε μία-δύο μέρες. Αλλά άμα είναι θεόπικρο και θεοπικάδικο, δεν ξέρω τι γράφω μπορείς να το διαχειριστώ μετά να τα λάβεις. Αφού δεν μπορείς να το πουλήσεις 100%.
Έχει. Άρα το νούμερο ένα είναι. Έχει ένα γουρέλιο σε παραγωγό, σε πελάτη και το παίρνει πίσω γιατί δεν μπορώ να το φάω αυτό, ρε παιδιά. Μα του λες αυτό παίρνει χρυσό στο διαγωνισμό, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ θέλω να πιω. Κάστατε καλά. Καταλάβατε. Κάστατε καλά. Εγώ νομίζω ότι η χρυσή τομή υπάρχει, ότι τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι, μπορεί να κάνω και λάθος. Όταν ξεκινάτε μία νέα φύτευση, θα πρέπει να την προσαρμόσετε, να σκεφτείτε το τελικό προϊόν που θα παράγετε τι θα είναι και αν αυτό το τελικό προϊόν έχει θέση στην αγορά από τον ελαιοτριβέα. Αν ο ελαιοτριβέας, για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος, έχει μια αγορά στην Ταϊβάν, στην Ρωσία, στις χώρες τώρα, οι οποίες θέλουν τελώρο εδώ, το έτσι όπως το φτιάχνει ο ίδιος από τους ελαιόλαδους του και συγκεκριπάσει κάτι άλλο, δεν του κάνει αυτό το προϊόν. Όμως, το δικό σου προϊόν μπορεί να το τοποιοποιεί ο Λάζαρος, ο οποίος το φτιάχνει σε φαρμακευτικό μπουκαλάκι ή σε σπρέι για σπα, να έχει υψηλές πολυφελόνες και χαρακτηριστικά και να απευθύνεται σε άλλο κοινό. Αυτός ο εγώς μπορεί να το θέλει το δικό σου ελαιόλαδο. Άρα, πάρα πολύ εξαρτάται από το ποιον θα προσεγγίσεις και κατά πόσο θα ικανοποιήσεις τα θέλω του και κατ' επέκταση και τα δικά σου τα θέλω. Γιατί μου έχει συζητήσει με αυτό και να μην σας θεσμίσει, μου έχει συζητήσει το εργαλείο και σε παράδοση από την περιοχή παραγωγό με ένα μπλεντ Ιταλικών που είχαν τόσο τότε. Νομίζω είχε μέσα και Βετσίνο και Διαγκολίλα και Στρατόριο, τα οποία έφερε ένα χαρμάνι το οποίο έπαιζε ένα λάδι πικροπικάντικο, το οποίο δεν το ήθελε. Ο άνθρωπος μέχρι πρόπερση που ήρθε σε μένα πρώτη φορά δεν το έχει πει κανείς ότι ρε φίλε, αυτές τις ποικιλίες που έχεις, όταν ειδικά εσύ θες τις μαζέψεις και λίγο πιο όρημες επειδή σ' αρέσει το λάδι, βγάζουν αυτό. Νόμιζε ότι θέλω να σου πούμε μόνο τα ελαφρυντήρια, γιατί βγάζει πικροπικάντικο λάδι. Έτσι δεν είχε ιδέα. Το ίδιο ισχύει και σε δίκη με τίποτα άλλο. Και του λες πήγαινε το λίγο πιο πίσω, άσχετο να ετοιμάσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί ξέρουν ημερομηνίες υπομηθής, ημερομηνίες άνθησης, ημερομηνίες ορίμανσης. Πότε έχει περισσότερο λάδι, πότε λιγότερο. Ξέρουν χαρμάνι, τα μπλεντ μεταξύ του. Ξέρουν πόσο γρήγορα μεγαλώνουν. Είναι τα πάντα μετρήσιμα. Στις ελληνικές ποικιλίες δυστυχώς πάμε με την εμπειρία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία έρευνα για καμία ποικιλία. Και μάλιστα και το πιο σημαντικό, δεν ξέρουμε καν ποια επικουνιάζει πια. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Οι Ιταλοί ξέρουν όταν φυτεύουν μία λετσίνο ότι πρέπει να βάλει μέσα επικουνιά και φρατόριο. Εμείς όταν φυτεύουμε μία μάκρη, τι επικουνιά θα πρέπει να βάλουμε. Μεγάλο, ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν έχει καμία έρευνα. Όταν βάλουμε μία καρτινική, τι επικουνιά δεν έχετε προβλήματα παρ' μια φτωχορία. Άρα και γιατί συμβαίνει, γενετικό το πρόβλημα ή δεν ξέρουμε τον κατάλληλο επικουνία τι να δει μέσα και να μας κάνει να καρπίζει. Απαντήσεις δύσκολες. Έδρα ηλιοκτονία θα υπάρξει, είναι άμεση εκεί. Έδρα ηλιοκτονία, όχι, δεν υπάρχει. Στην χώρα που γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, μιλάμε για εθνικό προϊόν. Εδώ δεν τα βγάλει για την κορονοϊό για να κάνει για την μάχη. Από ό,τι και τα Ινστιτούτα που υπάρχουν κάτω στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτά, διάνυμα, 10 λεπτά, συνεχίσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Δημητζή για περιβαλλοντολογία και μετά πάμε σε παρουσιάσεις προϊόντων καινοτόμων βιοτεχνολογίας.